Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστροφή στον Vox 103 και 3 και ζωντανά. 4 λεπτά μετά τις 3. Αποδεχτούμε στο στούντιο μας την καλεσμένη μας, την κυρία Άννα Λάουρα Καλτερόνα από το Μεξικό. Welcome to our station, to our studio in Vox. No, thank you very to our festival. Much for having me here. I'm really excited and really happy to be showing my film here with you. Είναι πολύ ενθουσιασμένη, μας είπε, και πολύ χαρούμενη που είναι εδώ μαζί μας, μαζί με τα παιδιά βέβαια, με την Μαρία, που χάρηκα πολύ που την είδα και φέτος. Καλησπέρα και από μένα. Είχε ξανάρθει πέρυσι η Μαρία εδώ, γι' αυτό το λέω, κορίτσια. Εσείς θα συστηθείτε τώρα. Είμαστε η Άννα Μαρία. Η Άννα Μαρία. Και η Ζωή. Και η Ζωή. Η Ζωή ήσουν και χθες, δεν ήσουν? Ναι. Ήσουν και χθες. Οι οποίες τώρα τα κορίτσια κάνουν μια συνέντευξη στην κυρία Άννα Λάουρα Καλτερόν, η οποία θα γίνεται στα αγγλικά βεβαίως και θα κάνει τη μετάφραση Μαρία. Καλά το είπα. Έτσι. Let's start the interview. Okay. Mrs. or Mrs. 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 Calderon. Let's start the interview with the girls. Okay. The girls are gonna say a few things about the movie. Οπότε τώρα τα κορίτσια θα σας πούν μερικά σημεία της ταινίας που παρακολουθήσαμε, τη σκηνοθέτηδα Άννα Λάουρα, για να ξέρετε τι περί τίνος πρόκειται, και σας προτείνουμε να την παρακολουθήσετε κι εσείς. Παίζει σήμερα στον Απόλλωνα. Και για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν στο θέατρο, την επόμενη εβδομάδα διαδικτυακά στην πλατφόρμα του φεστιβάλ. Κορίτσια. Η ταινία η οποία σκηνοθέτησε είναι «Η καρδιά του Μεσκίτ». Τι αφορά λοιπόν αυτή η ταινία? Είναι η ιστορία της νεαρής Λουτσία, η οποία έχει μόλις χάσει τη μητέρα της. Και ο πατέρας της είναι πάρα πολύ πληγωμένος. Και με σκοπό να απαλύνει τον πόνο του πατέρα της, παίζει ένα παραδοσιακό όργανο, την άρπα. Όμως έρχεται αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα, γιατί το όργανο αυτό το παίζουν παραδοσιακά μόνο οι άντρες. Σιγά σιγά όμως βρίσκει το δρόμο της και αυτό γίνεται περισσότερο αποδεκτό με τον καιρό. Anna Maria just described us the plot of the film, and they are going to start with the questions. Okay, great. Where the inspiration came from? Has it to do with a personal experience of yours, or? Οπότε η Ζωή μόλις ρώτησε ποια ήταν η έμπνευση αυτής της ταινίας και αν έχει να κάνει με κάποια προσωπικά βιώματα. Yes, many years ago, I went with some friends, anthropologist friends, to have this, to make this investigation. We were visiting some ancestral cultures of northern Mexico, and then I discovered their traditional musicians were only men. So I was asking if there was any women playing the harp or the violin or even dancing, and then they say no, it was forbidden. Then I ask if there has been once a harpist player or a violinist player, and then he said no. But then I kept asking and I kept asking and I kept asking, and then he said there was once an harpist player long ago in the revolution era, and then I started like investigating about this woman. And we found out that she like ended up living apart from her community, you know, being apart. And so I told my friend Ana Paula Pintado that there is a movie. We should start working on it. And then when we started doing the story, when we started working with the story, we decided that we didn't want to tell the story of this woman, because we didn't want to give that message to people all around the world. So that's why we decided to make it about a little girl in nowadays, and to keep the story of this harpist player, but just as a legend, as it is in the film. Ωραία. Μας πληροφορεί λοιπόν εδώ η Άννα Λάουρα ότι όλη αυτή η ταινία ξεκίνησε έπειτα από μια έρευνα με φίλους ανθρωπολόγους στην περιοχή του Βόρειου Μεξικού, όπου εντοπίζονται ακόμα άνθρωποι της φυλής Γιορέμε. Όταν λοιπόν είχαν πάει εκεί, είχαν παρακολουθήσει ότι όργανα, παραδοσιακά όργανα, έπαιζαν μόνο οι άντρες, είτε ήταν άρπα, είτε βιολί, είτε οτιδήποτε, ακόμα και μόνο άντρες ήταν αυτοί που χόρευαν. Έτσι λοιπόν ρώτησε γιατί γίνεται αυτό και της είπαν ότι μόνο οι άντρες επιτρέπονται να παίζουν.
παίζουν. Έτσι λοιπόν ρώτησε αν υπήρχε κάποια στιγμή κάποια γυναίκα η οποία πιθανότατα έπαιζε κάποιο όργανο. Στην αρχή της έλεγαν όχι, στη συνέχεια όμως, συνεχίζοντας την έρευνα και τις ερωτήσεις, πληροφορήθηκε ότι υπήρχε κάποια γυναίκα η οποία πιο παλιά έπαιζε άρπα, ωστόσο αυτή απομονώθηκε και παραμερίστηκε από την υπόλοιπη κοινωνία. Στην ταινία της όμως ήθελε να κάνει μια ταινία σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά δεν ήθελε να εμείνει στην ιστορία της γυναίκας αυτής, ήθελε να το φέρει στα τωρινά δεδομένα, στις συνθήκες αυτές. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να δημιουργήσει το χαρακτήρα ενός μικρού κοριτσιού, αυτό που βλέπουμε και στην ταινία, η οποία μέσα από δυσκολίες τελικά καταφέρνει να επιτεύξει το στόχο της, ο οποίος είναι να παίξει την άρπα. To be honest, I didn't expect that answer, but it seems so interesting. Okay. And well, I work with my friend Ana Paula Pintado, that she's a great anthropologist in Mexico. So she's an specialist in other community that they are the Rarámuris. So she had to make a great investigation to make this film about Lloremes. Okay, οπότε χρειαζόταν μια μεγάλη έρευνα από τη φίλη της για να γίνει η ταινία αυτή που απεικονίζει σε πάρα πολλά σημεία πτυχές της ζωής της φίλης των Γιορέμε. Next question. Επόμενη ερώτηση. Okay, so the next question is about the position of women in this tribe or generally in the community of Mexico. What's like being a woman there? Well, still nowadays it's difficult to be a woman in some places or in some professions, right? When I started in filmmaking, I'm an editor. So when I started editing in Mexico, there was almost no women editing. So it was hard for me, even in the big city, you see. But in these communities, women have their own chores and men have their own chores. So it's different. So that's why in traditional music, no women are allowed. Women are not allowed because musicians have to spend a lot of time, days and nights playing, you know, playing and playing from one town to another. So most of the time they don't sleep, or they have sometimes to drink something to stay awake, you know, and they stay long away from their homes. So that's one of the reasons why the women cannot play the traditional music. And the other reason is because the dancers and the music players are the ones who keep in touch with their gods to ask for the grains, for their crops and stuff like that. So this is a male thing. But nowadays they are like transforming as the world is changing, the tribes are changing. So there is now I have heard that there is a woman dancer there in their community. Όταν τα κορίτσια ρώτησαν την καλεσμένη μας ποια είναι η θέση της γυναίκας γενικότερα τώρα στο Μεξικό, και εκείνη μας πληροφορεί ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν κάποια στεγανά, κάποια στερεότυπα, ειδικά παλαιότερα οι δουλειές ήταν χωρισμένες σε αντρικές και γυναικείες. Η μουσική, ο χορός ήταν ένα αντρικό κατεξοχήν άθλημα, θα λέγαμε, γιατί πολύ απλά χρειάζονταν πάρα πολύς χρόνος εξάσκησης και επαφής με τη μουσική και το όργανο, ενώ οι γυναίκες ήταν απασχολημένες με τις δουλειές του σπιτιού, έπρεπε να κάνουν όλα αυτά. Ωστόσο τα πράγματα αλλάζουν. Έτσι λοιπόν και το Μεξικό εξυγχρονίζεται, όπως και πολλές άλλες χώρες σε ό,τι αφορά τον τομέα αυτό. Και είναι πολύ χαρούμενη που έμαθε ότι στη φυλή αυτή υπάρχει πλέον μία γυναίκα χορεύτρια. Επίσης ξέχασα να αναφέρω στην αρχή ότι ξεκίνησε την κινηματογραφική της καριέρα, θα λέγαμε, ως editor. And also it is very important. Μοντέρ. Also it is very important to say that some years ago there were no many female directors in the film industry, in Mexico at least. So there were female lead characters, but their stories were told by men. So I think that now that there are many female filmmakers in Mexico and in the world, of course, it is very important that we have the opportunity to tell our own stories, because we have a different sensitivity and we have a different understanding of what we are living.
Προσθέτει επίσης ότι και ο κινηματογράφος ήταν κατεξοχήν προνόμιο των ανδρών και οι περισσότεροι σκηνοθέτες και παραγωγοί ταινιών ήταν άντρες στο Μεξικό. Επομένως, έλεγαν την ιστορία από τη δική τους οπτική, με τη δική τους ματιά, ενώ τώρα που όλο και περισσότερες γυναίκες έχουν αρχίσει και μπαίνουν σε αυτό το ρόλο, έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους, τις ιδέες τους, μέσα από τα μάτια των γυναικών, οι οποίες πιθανότητα έχουν μια διαφορετική ευαισθησία από τους άντρες και γενικότερα μια διαφορετική οπτική σε κάποια θέματα. What is the message that your movie wants to convey? Okay. Οπότε τα κορίτσια ρώτησαν ποιο ήταν το μήνυμα, ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να μας μεταδώσει μέσα από αυτήν την ταινία. Okay, this movie aims to inspire children all around the world to fight for their dreams and accomplish them, with the company, of course, of their families and their communities also. Ωραία. Θέλει λοιπόν να εμπνεύσει τα παιδιά κατά κάποιον τρόπο να επικοινωνούν δημιουργικά με την οικογένειά τους, με τους συγγενείς τους, με την κοινωνία τους. I think that there is still a discrimination between men and women in jobs, but I see that especially there was a discrimination between them in the art field. Does that still exist? Yeah, there's always a discrimination, and also, as I said, in traditional music, because of the parties I told you that they were all around and they were away from home, so that's not that well seen in women. Women have to be home with the babies, you know, and with the family. So yeah, there still is, and but we are here, I think, to change. That not only in the community, but everywhere. So would the movie be described as an inspiration and something that would empower girls to follow their dreams? Of course, yeah. Okay. Yeah. Οπότε στο θέμα της διάκρισης ακόμα των δύο φύλων, η σκηνοθέτηδα μας προσθέτει ότι υπήρχε μια έντονη διάκριση στην παραδοσιακή μουσική, πιθανότητα επειδή είναι κατάλοιπο, όχι κατάλοιπο, είναι παράγωγο, όπως το λέει και η λέξη, της παράδοσης και όλων αυτών που συνήθιζαν να γίνονται παλιά. Γιατί πολύ απλά ο άντρας πολλές φορές έλειπε σε περιοδίες να παίξει μουσική, να φέρει χρήματα, ενώ οι γυναίκες έπρεπε να είναι στο σπίτι να φροντίζουν την οικογένεια και τα παιδιά. Ωστόσο, πιστεύει ακράδαντα ότι είμαστε εδώ για να αλλάξουμε όλη αυτή την κατάσταση, να εξισωθούν οι ευκαιρίες. Και σίγουρα η ταινία της είναι ένας τρόπος για να δώσει κίνητρο και δύναμη στα κορίτσια να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και να μην κάνουν πίσω από καμία προκατάληψη. You know, I'm also a mom and I have a little girl, so I want her to be whatever she wants in life, of course. And I think if you see the film carefully, you are going to discover that there are a lot of female characters that are really strong, and that there are clue for the main character to support her to accomplish what she wants. Επίσης να πούμε ότι είναι μητέρα, έχει μια μικρή κορούλα. Και στην ταινία βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γυναικοί χαρακτήρες και δυνατοί, μάλιστα, με αρκετή δύναμη και θα λέγαμε κότσια. Ναι, πολύ καλό για να κάνουν αυτό που θέλουν. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα κίνητρο και μια βοήθεια για τον κύριο χαρακτήρα μας που είναι η μικρή Λουσία, να ακολουθήσει και εκείνη με δύναμη τα θέλω της. So we see that you're a film director, a producer, a screenwriter and editor. I think that you achieved your dream. Was it difficult to reach your goal? Yeah, I think filmmaking is really hard because first of all, it's a team. You know, you have to do it in a team, so it's very hard to convey all different people into your own dream. So that's very difficult to work with a lot of people, but it's also a very expensive art.
You know, it's not like if you are a painter and you just have to buy a canvas and some paint. You have to like gather a lot of human and money resources. So it's very difficult. And sometimes, because I shot my first and my second film, a feature film, very close, and people said that I was very lucky. But I don't think that's about luck. You know, it's about hard work. Because I have been working for years, even in my weekends, even at night, you know. So it's about don't stop ever working. You know, I have been working very hard. Ωραία. Η σκηνοθέτητα μας λοιπόν δεν είναι μόνο σκηνοθέτητα της ταινίας, καθώς έχει κάνει... Όχι, δεν θυμάμαι αν είναι συγκεκριμένα για την ταινία, αλλά γενικά είναι και μοντέρ, είναι σεναριογράφος, είναι παραγωγός και μας λέει ότι είναι, ένα πολύ δύσκολο, είναι μια δύσκολη δουλειά ο κινηματογράφος και η παραγωγή ταινιών, καθώς απαιτεί και πολύ ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και πόρους. Η δυσκολία στο ανθρώπινο δυναμικό έγκυται στο ότι πρέπει να συγχρονίσεις, να οργανώσεις μια μεγάλη ομάδα ατόμων, να τους καθοδηγήσεις στις δικές σου σκέψεις, ώστε να βγει το αποτέλεσμα που εσύ ο ίδιος θες. Okay, I see that you are not only the director of the film, but you are also a producer among Milko Lewis Cornell. Okay, we know that directing and screenplays and all these are kind of man-centered, at least the previous years. It's now that we start to evolve and many women get into these fields. Was it hard for you to grow as a as an artist in this man-centered job? Yeah, well, I've been working as an editor for since 2002, so for many years now, and yeah, it was difficult for me, but not just because I'm a woman. But because I studied in Cuba, I didn't study in film school in Mexico, I studied in Cuba, and people who have studied in film schools in Mexico, they have their own groups, they work together as friends and as colleagues. So for me, it was very difficult to come from another school from abroad and then to find my place in Mexican industry. That was hard. And but I think that I... came to direct my films in a good timing, because it was more open now. It is more open now for women to direct and to do their own, to tell their own stories. Η Άννα Μαρία λοιπόν μας προφορεί εδώ ότι η Άννα Λαούρα εκτός από τη σκηνοθεσία έχει κάνει και παραγωγή της ταινίας μαζί με έναν συνάδελφο και τη ρώτησε αν ήταν δύσκολο να εξελιχθεί ως κινηματογραφίστρια σε έναν τομέα όπου κυριαρχείται κυρίως από άνδρες. Και εκείνη μας απάντησε ότι ήταν δύσκολο όχι μόνο διότι είναι ένα, μπορούμε να πούμε... Ανδροκρατούμενο. Πολύ σωστά αυτή τη λέξη έψαχνα, ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, το οποίο εντάξει τώρα νομίζω έχει αρχίσει και εξισώνεται περισσότερο, αλλά επειδή σπούδασε στην Κούβα και στη συνέχεια δούλεψε στο Μεξικό, όταν λοιπόν πήγε να δουλέψει στο Μεξικό, όσοι είχαν σπουδάσει στο Μεξικό είχαν κάνει τα group τους, τα project τους, και έτσι έπρεπε εκείνη να ενσωματωθεί, ενώ ήταν ξένη κατά κύριο λόγο. Ωστόσο η περίοδος σκηνοθεσίας της ταινίας της ήταν πολύ καλή, γιατί τώρα έχουν αρχίσει και γίνονται πιο ανοιχτά τα πράγματα στον κινηματογράφο και για τις γυναίκες. So, did your family help you make your dreams come true? Were they supportive because you were a woman and not a male? Yes, my parents mainly, they have always supported my dreams. My father was the one who asked me if I wanted to study filmmaking in Cuba, and I went there, so they were supporting me all the time. Actually, my first short film in school is dedicated to them, and I was thanking their great love and great support that they have always gave to me. But in the last years that I became a mom, so my mom has been a huge support, you know, like huge support, because if she wasn't there with me, I wouldn't have been able to shoot this film, for example, and my sister also, because when I heard the news that I won the funds to shoot this film, I was pregnant with my first baby, with Amaya.
So I had to shoot the film with her as a baby. So I had to bring her to Sonora, that's in the north of Mexico, and it was really hot, and it was not the perfect place for a baby to be, of course. So my mom, well, I took Amaya when she was 4 months old to my shooting, and if it wasn't for my mom and my sister, I couldn't have done that. So I'm here because of my family, also my brother, yeah. Η οικογένεια στάθηκε στο πλευρό της τόσο στην αποφασή της να σπουδάσει κινηματογράφο όσο και στην σκηνοθεσία αυτής της ταινίας, διότι όταν ήθελε να σκηνοθετήσει την ταινία που θα παρακολουθήσουμε σήμερα στον Απόλλωνα, έμαθε ότι ήταν έγκυος, έτσι λοιπόν στα γυρίσματα έπρεπε να έχει μαζί της και την κόρη της σε μια περιοχή του Βόρειου Μεξικού, στην οποία μάλλον δεν επικρατούσαν οι καλύτερες συνθήκες για ένα παιδί, είχε πολύ ζέστη, ήταν σε εξωτερικές συνθήκες. Έτσι λοιπόν είχε δίπλα της τη μαμά της, την αδερφή της, αλλά και τον αδερφό της, οι οποίοι βοηθούσαν με το μικρό και χρωστάει πάρα πολλά σε αυτούς για την τελική υλοποίηση της ταινίας αυτής.